Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Άλεξ Μόραξ στο μικρόφωνο και στην κάμερα και θα σας κρατήσω παρέα για τις περίπου 2 με 2,5 επόμενες ώρες. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται στο chat, καλησπέρα σε αυτούς που θα μπουν τώρα. Δυστυχώς δεν μπορώ να δω ποιοι είστε, γιατί κάτι έχει πάθει το bot και δεν μου δείχνει ποιοι είναι μέσα. Μου λέει απλά ότι είναι 4 άτομα. Οπότε πείτε μια καλησπέρα στο chat για να σας δω τα ονόματά σας. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είσαστε? Ακόμη μια εβδομάδα Ιουλίου. Αυτή τη φορά ξεκίνησε λίγο με βροχές και με κρύο. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, κλασικά. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Παρουτσχέρη, σε είδα πριν εσύ που έγραψες. Λοιπόν, καλησπέρα στο Twitch που θα το δείτε μετά. Καλησπέρα στο YouTube που θα το δείτε αύριο. Αυτά, εγώ λέω να μην το τραβήξω πολύ. Να πάμε κατευθείαν στο παιχνίδι. Το οποίο παιχνίδι σήμερα, This War of Mine. Γεια σου Νίκο, 8000 αριθμοί. Καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, το οποίο παιχνίδι σήμερα είναι το This War of Mine. Για να κλείσουμε την ιστορία μας όπως πρέπει. Να δούμε την κατάληξη των χαρακτήρων μας. Λογικά το έχει πάρει. Ναι. Λοιπόν, Alienware εδώ πέρα, τα κλασικά, War Child. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, είχαμε μείνει νομίζω στη μέρα 35 και θέλανε καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά μέρες ίσως για να τελειώσει ο πόλεμος. Έτσι είδαμε στο ράδιο. Λοιπόν, ημέρα 36. Ημέρα 36, καλά θυμάμαι. Είχαμε στείλει τον Μπρούνο να βοηθήσει κάτι γείτονες. Γύρισε και μας έφερε 5 σφαίρες. Το βράδυ δεν έγινε τίποτα, δεν είχαμε πάει πουθενά. Λοιπόν, εσύ κάτια είσαι hungry και content. Έλα φάε φαγητό. Α, έφτιαξε επιτέλους το chat μου. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται μέσα. Βλέπω ποιοι είστε πλέον. Νομίζετε θα μου ξεφύγετε. Λοιπόν, και τράβα κοιμήσου. Εσύ, Παύλη, είσαι απλά hungry. Έλα φάε. Έχουμε και φαγητά, έχουμε και λαχανικά και απ' όλα. Λοιπόν, πήγαινε παίξε λίγο κιθάρα, εσύ Μπρούνο. Όχι, 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 μη φας. Παύλε, έφαγες. Μπρούνο, εσύ πήγαινε φάε. Παύλε, εσύ πήγαινε παίξε κιθάρα. Λοιπόν, Παύλε εδώ τρώει. Και θα φτιάξει καινούργιο φαγητό. Σωστά. Σωστά. Θα χρησιμοποιήσει 2 κρέατα και 2 λαχανικά. 4 κρέατα, όχι. Ναι, 2 κρέατα. Ού, είναι πάρα πολύ φθηνό πλέον το φαΐ να το φτιάξουμε. Και έχουμε και άλλα κρέατα εδώ πέρα να μαζέψουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να θυμηθώ λίγο τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε γάζες, έχουμε τσιγάρα, έχουμε καφέ. Έχουμε εδώ herbs. Έχουμε νερό που μπορούμε να το βράσουμε. Λοιπόν, Μπρούνο, πήγαινε κοιμήσου. Παύλη, έλα φτιάξεις το υπόλοιπο. Νομίζω δεν παίζει κάποιο ρόλο. Και τι θέλω να κάνω. Πήγαινε πάρε το κρέας από εδώ κάτω. Να βάλουμε άλλο. 13 βαθμούς έχει. Θα βάλω λίγο, η αλήθεια είναι λίγο σόμπα. Θα την ανάψω. Λοιπόν, δεν έχουμε πλέον. Δηλαδή θα βάλουμε κρεατάκι. Okay. Κρεατάκι της. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε κανένα καυσό ξύλο ακόμα. Από 13 βαθμούς να πάει 15. Ήρθε ο trader. Κάτια, εσύ θα πας να του μιλήσεις. Και Παύλε, θέλει κι άλλο. 16. Λοιπόν, κάτι εσύ θα το μιλήσεις. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα herbs να σου δώσουμε, φίλε trader μαλλιάτσι. Τι άλλο μπορώ να σου δώσω? Μπορώ να σου δώσω το βιβλίο? Όχι, δεν θέλω να σου το δώσω. Μπορώ να σου δώσω ένα τσιγάρο και ένα καφέ.
τι θέλω από σένα, τι θέλω από σένα τώρα. Τη μια σου σφαίρα φέρτινα. Τα φίλτρα δεν με χαλάνε. Έλα ρε φίλε. Όντως τώρα. Τόσο πολύ. Και μία ζάχαρη δεν θα κάνει η δουλειά. Και ένα νερό, ωραία. Ναι, ξέρεις κάτι, deal. Κλείς του και την πόρτα. Πήγαινε κοιμήσου. Λοιπόν, 21 βαθμούς είχε εδώ μέσα. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Λοιπόν, τι μπορούμε να φτιάξουμε. Νερό έχουμε. Ας φτιάξουμε κι άλλο νερό. Παύλε, πήγαινε φτιάξει κι άλλο νερό. Να έχουμε. Έχουμε 3 φίλτρα πλέον. Ωραία, βάλε εδώ πέρα να γίνεται. Να φτιάξουμε και λίγο αλκοόλ. Δεν έχουμε αλκοόλ. Να τους πουλήσουμε. Λοιπόν. Έλα, Παύλε, φτιάξε εδώ πέρα αλκοόλ. Πόσα μπορώ να φτιάξω, 2 αλκοόλια. Μια χαρά είναι. 2 αλκοόλια. Να πάμε να τα ανταλλάξουμε. Να ακούσουμε και λίγο ραδιόφωνο, να θυμηθούμε σε πόσες μέρες, περίπου 2 εβδομάδες νομίζω, αν θυμάμαι καλά έλεγε. Σε περίπου 2 εβδομάδες, οπότε γύρω στις 50 μέρες έχω την εντύπωση. Πήγαινε από εκεί το ραδιόφωνο. Α. Τις επόμενες μέρες λέει. Οπ. Την πατήσαμε. Ελπίζω να μην τελειώσει γρήγορα. Εσύ είσαι κομπλέ. Τι δεν νιστάζεις, end day. Έχω ένα παιχνίδι που μπορούμε να δούμε εάν τελειώσει το This War of Mine. Λοιπόν, εσύ θα κάνεις guard. Εσύ θα κοιμηθείς και εσύ θα κάνεις scavenge. Ναι, scavenge. Πού? Δεν θυμάμαι τίποτα. Παντού danger είναι. Α, μπορούμε να πάμε σε αυτόν. Το hotel. Μένει ένας τρελός εδώ μέσα που μας φοβάται κιόλας. Για δούμε εδώ πάνω τι έχει. Α, ανεβαίνει από εδώ. Μπορώ να τον κλέψω. Θέλω να τον κλέψω. Δεν ξέρω αν θέλω να τον κλέψω. Είναι κλειδωμένα λέει εκεί πέρα. Έπρεπε να πάρω ένα τέτοιο μαζί μου. What? Gunshots? Όχι φίλε, άραξε. Λοιπόν, θα πάρω ό,τι να πάρω, δεν θα τον κλέψω τον καημένο. Ψιλοβλακίες, γι' αυτός είναι λιώμα εδώ πέρα. Είναι τρελός. Λοιπόν. Ούτε εδώ ανοίγει. Θα πάρω και εδώ ό,τι μπορώ. Όχι, και run to exit. Run to exit. Run to exit λέμε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπόλικα πράγματα, δεν θέλω να τον κλέψω.
Πραγματικά είναι κρίμα, αμαρτία από το Θεό. Λοιπόν, η μέρα 37, λογικά στις 40 μέρες θα τελειώσει. Από την εντύπωση. Και μας κλέψανε. Νομίσαμε 4 σφαίρες, λέει, για να τους διώξουμε. Οκ, okay. Λοιπόν, είσαι hungry, έλα φάε, Παύλε. Και ο Μπρουν είναι hungry, πήγαινε φάει κι εσύ. Κάτια που είναι. Α, κάθεται εκεί πέρα. Λοιπόν, εσύ πήγαινε μάζεψε το αλκοόλ. 16 βαθμούς έχει πλέον, είναι πάρα πολύ καλά. Βάλε κι άλλο νερό να γίνεται, εφόσον έχουμε. Και πήγαινε κοιμήσου εσύ κάτια, γιατί είσαι tired. Λοιπόν, μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Κάνα... όχι, κοιμήσου, μωρέ. Κάνα... σπίρτο να φτιάξουμε. Όχι με τα βιβλία. Με τα ξύλα. Κοίτα, μπορούμε να πάμε στην πλατεία να ανταλλάξουμε τα αλκοόλια μας. Ή στο military μπορούμε να πάμε και να ανταλλάξουμε τα αλκοόλια μας. Γεια σου Μαρία, τι κάνεις? Λοιπόν, για έλα να ακούσεις εδώ πέρα τα νέα. Πιστεύουμε λίγο τις επόμενες μέρες, ναι. Θα κάνει λίγο κρύο, λέει, τις επόμενες μέρες. Οκ. Okay. Δεν το πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, end day. Και πάμε στο military outpost να ανταλλάξουμε με την Κάτια. Οπότε εσύ θα φυλάς. Εσύ κοιμήσου και μια φορά, Παύλε. Οκ, okay, λοιπόν, παίρνουμε τα αλκοόλια μας. Και να πάρουμε και κανένα όπλο. Όχι μωρέ, μια χαρά είναι τα αλκοόλια. Μήπως πάρουμε κανένα τσιγάρο. Φέρε τις ζάχαρες. Μα και δεν νομίζω να τις θέλουν, άστε. Λοιπόν, πάμε με τα αλκοόλια να τους τα δώσουμε. Μπας και πάρουμε κανένα φαγητό. Γεια σου φίλε, είμαι η Κάτια, ήρθα να ανταλλάξω. Interesting, λέει. Mm-hmm. Τι μου δίνεις? Μου δίνεις φαγητά. 3 φαγητά. 1 φαγητό και μια κονσέρβα. Αντρέα, αρχίσαμε πριν 20 λεπτά, 12 η ώρα έχουμε κάθε φορά. Να το θυμάσαι, να πατήσεις να σου έρχονται και ειδοποιήσεις και θα σε κομπλέ. Ή να κάνεις follow στο τέτοιο, ή να κάνεις like στο Facebook. Ναι, ένα κρέας, θα πάρω και μια κονσέρβα. Έτσι αλλιώς κρέατα έχουμε αρκετά, κονσέρβες δεν έχουμε πολλές. Και round to exit, γυρνάμε σπίτι. Ελπίζω να μην μας κλέψανε. Δεν θα ήθελα να μας κλέψουνε. Δεν μας κλέψανε, ωραία. Λοιπόν, κάτι είσαι hungry, έλα φάε. Εσύ βάλε να γίνεται εδώ κανένα αλκοόλι. Α, δεν έχουμε ζάχαρες, ε, σωστά. Λοιπόν, πήγαινε κοιμήσου. Εσύ είσαι hungry, και εσύ και hungry και tired, οκ. Okay. Έλα να μαγειρέψεις.
Μπορώ και τα 5, ας φτιάξω 4. Να μείνει και ένα. Δεκατέσσερις βαθμούς. Κάτια κοιμήσου των άλλων ήθελα εδώ, Μπαύλε. Έλα να βάλεις εδώ κανένα σπίρτο, μπας και ανέβει λίγο θερμοκρασία, γιατί 14 βαθμούς είναι κάτω από το κανονικό, βλέπετε, είναι καφέ. Ας πούμε. Ωραία, 5 είναι καλά. Λοιπόν, Μπρούνο, είσαι hungry, τρως. Και πας για ύπνο. Εσύ, Παύλε, έλα φάει μια κονσέρβα. Νερά έχουμε, 12. Φίλτρα και φίλτρα έχουμε. Ωραία. Έλα να φτιάξεις κι άλλο νερό. Okay. Crowbar έχουμε. Δεν έχουμε. Να φτιάξουμε και ένα crowbar και θα πάμε πάλι στο ξενοδοχείο. Να ανοίξουμε κάτι πόρτες που ήταν κλειστές. Sorry. Για έλα εδώ κάτω φτιάχτα. Ωραία. Προσανάματα. Δεν έχουμε ένα έχουμε. Πρέπει να φτιάξουμε και προσάναμα. Λοιπόν. Για πήγαινε φτιάξει κάνα προσάναμα. Από ξύλα. Φτιάξε 5. Λογικά θα μας φτάσουνε για όλο το παιχνίδι τώρα αυτά τα 5. Έτσι κι αλλιώς άλλη μια φορά θα μαγειρέψουμε. Ξύπνησε η Κάτια. Πήγαινε παίξει λίγο κιθάρα ρε Κάτια επίσης που το κατέχεις. Εδώ ακούμε το τραγούδι της Κάτιας. Λοιπόν, Παύλε, φτιάξε και από εδώ. Άλλα δύο. Έχουμε και τέτοια components. Νομίζω θα κρατήσει μέχρι την 50η μέρα. Δεν πειράζει, πάμε end day. Εσύ θα κοιμηθείς, εσύ θα φυλάς, εσύ πας scavenge, πάμε hotel. Παίρνουμε μαζί μας το crowbar, να ανοίξουμε τις πόρτες. Λοιπόν... Ανοίγουμε αυτή την πόρτα πρώτα. Αν και δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι εδώ μέσα. Καλώς ήρθατε όλοι εσείς που μπαίνετε στο chat, στο stream, πείτε μας μια τέτοιο, ένα γεια. Οκ, μπορούσα να πάω εδώ. Αχα, δεν το ήξερα. Βλακίες. Άραξε μωρέ, δεν σου κάνω κακό. Πάλι πρέπει να ανέβει, ναι.
Ανοίξουμε και αυτή εδώ. Ωου, εδώ είχε πράγματα. Για να δω και εδώ πάνω, νομίζω και αυτή ήταν κλειδωμένη, ναι. Μη φοβάσαι, παπούλι. Δεν σε κλέβω. Λοιπόν, ανοίγουμε και αυτό. Μια χαρά. Round to exit. Μπορούμε να κάνουμε και trade. Με στρατιωτικούς, γιατί έχουμε κάλικες και, και μπαρούτι και shotgun σπασμένο. Το οποίο μπορούμε να το επιδιορθώσουμε και να το κάνουμε trade. Καλησπέρα Ταμάρα. Μετά από πολύ καιρό. Καλώς την. Λοιπόν. Ημέρα 39. Μας κλέψανε και ο Μπρούνο κρύωσε. Χρησιμοποίησαν 5 σφαίρες. Λοιπόν, Μπρούνο, φίλε μου Μπρούνο, φίλε μου Μπρούνο, έλα πάρε ένα χάπι. Πάρε ένα τέτοιο βασικά. Πόσες μέρες έχεις βάλει είναι του παιχνιδιού. Γλυκιά μου, είναι του παιχνιδιού, random. Βασικά πρέπει να φας κιόλας. Όχι, άστο. Έλα φάει στην κονσέρβα. Έλα εσύ φάει αυτό. Ωστόσο, από το ραδιόφωνο ακούσαμε ότι τελειώνει το παιχνίδι. Όχι, όχι Κάτια, όχι Κάτια. Πήγαινε φάε. Μπρούνο, πήγαινε κοιμήσου. Παύλε, είσαι tired, το ξέρω. Ήρθε και ο trader. Οκ, okay, πήγαινε εδώ κάτω τότε. Εσύ έλα εδώ Κάτια. Να μιλήσουμε με τον trader. Ναι, το ξέρω, δεν ήταν εύκολο να έρθεις εδώ πέρα. Αλλά κάθε φορά έρχεσαι. Λοιπόν, πλέον μπορούμε να του δώσουμε και ένα φάρμακο. Cameron Reed 19, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Και τα σχετικά, πες μας και ένα γεια στο chat άμα θέλεις. Λοιπόν, μπορώ να σου δώσω τα διαμάντια. Interesting λες. Ζάχαρης μπορείς να μου δώσεις. 8, ωραία όλες. Μια χαρά, μπορείς να μου δώσεις ένα λαχανικό, μπορείς. Μπορείς να μου δώσεις ένα τσιγάρο. Κάνα καφέ. Ναι. Πάνω μου καφέ βεντήλ. Και κανένα όπλο. Μία σφαίρα. Μία σφαίρα. Νομίζω ότι είμαστε σούπερ. Στυλ. Λοιπόν, έλα να μαζέψει εδώ κάτω τη τέτοια. Το κρέας. Να βάλουμε άλλο. Μόνο κρέας μπορούμε να βάλουμε πλέον. Ωραία. 16 βαθμούς έχει, μια χαρά. Κάποια μπορείς να έρθεις να φτιάξεις με το shotgun, έχουμε τα υλικά. Πάμε να το αλλάξουμε. Φυσικά και τα έχουμε τα υλικά. Γι' αυτό. Ίσως να είναι τελευταία εξόρμηση αυτή. Γεια σου George Gamer 00. Τι κάνεις φίλε μου. Ναι, ίσως να είναι η τελευταία μας εξόρμηση. Μπορεί να τελειώσει 40 μέρες. Για να δούμε εδώ πέρα βέβαια τι λέει στο ραδιόφωνο. Μπορούμε να φτιάξουμε και αλκοόλ βασικά. Έλα φτιάξει και αλκοόλ.
Νερό έχουμε, έχουμε. Μια χαρά. Δύο αλκοόλια και 4 ώρες. Θα περιμένουμε να πάρουμε και τα αλκοόλα, να πάμε να τα δώσουμε όλα στους στρατιωτικούς. Πάμε να δώσουμε και σε αυτόν. Λοιπόν, ωραία. Έρχονται λέει International Peacekeepers. Τελειώνει το παιχνίδι, ναι. Κλασική μουσική. Θα κάνει κρύο λέει τις επόμενες μέρες. Θα τσαβάλω κλασική μουσική. Να παίζει. Καλησπέρα Γιάννη. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Εντάξει, δεν άργησες. Αλλά παίζει να τελειώνει το παιχνίδι. Και να ξεκινήσουμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Όχι This War of Mine. Έχω και ένα χωροράκι που μπορούμε να δούμε. Σε demo βρίσκεται. Γι' αυτό θα ήταν καλή λύση. Μπορούμε να το δώσουμε αυτό με τίποτα άλλο. Μπορούμε να το δώσουμε το crowbar. Για έλα εδώ να σου δώσω το crowbar. Nothing special. Οκ, okay, κάτι μπορείς να μου δώσεις. Ας πούμε ένα καφέ και ένα τσιγάρο. Δίνεις. Και δεύτερο καφέ. Και δεύτερο τσιγάρο. Και τρίτο τσιγάρο. Όχι, δεν δίνεις. Ωραία. Deal. Δίνεις τίποτα άλλο. Τι άλλο να σου δώσω. Δεν έχω ρε αδερφέ κάτι τέτοιο. Κούρεψα το μουσί μου, ναι. Φύγε, αδερφέ, φύγε. Καλησπέρα, Κουτουφού. Τι κάνεις, πώς είσαι. Τι λέει ο Καναδάς. Σταμάτα, μωρέ, κλασική μουσική. Παίξε εσύ λίγο κιθάριτσα, ρε, κάτια. Που το κατέχεις. Ναι, αν τελειώσει τώρα, έτσι και δεν τελειώσει 50 μέρες, θα παίξουμε ένα χωροράκι που έχω, που είναι σαν το PT. Λέγεται Lunacy. Θεμάκι είναι. Δεν ξέρω πόση ώρα κρατάει, θα το δούμε. Σηκώθηκε ο Παύλε, ο άλλος είναι λίγο άρρωστος. Παύλε, για έλα εδώ να μαζέψεις τα αλκοόλια όταν βγουνε. Διακοπούλες Ελλάδα, μια χαρά, άρχοντας. End day. Λοιπόν, εσύ θα κοιμηθείς, εσύ θα κάνεις scavenge, εσύ θα φυλάς και πάμε στο military outpost και παίρνουμε μαζί μας ένα τέτοιο φάρμακο, δύο αλκοόλια, ένα shotgun. Ας το φάρμακο. Όλα αυτά και όλα αυτά τα οποία είναι άδεια, θα τους θα δώσουμε να γεμίσουν αυτοί. Ναι ρε εσύ, ποιοι να ήταν ρε βάγια. Λοιπόν, μπορώ να σου δώσω τα πάντα τώρα. Very common. Very common. Very common. Very common. Τι φάση. Α, interesting και interesting, ωραία. Ω, τώρα εδώ θα σου πάρω τις Παναγιά στα μάτια, θα σου πάρω καταρχήν όλες τις σφαίρες. Θα σου πάρω τα τρία κρέατα. Α, δεν τα δίνεις. Κονσέρβες, ούτε κονσέρβες δίνεις. Νερό. Καλά, τόσες σφαίρες δεν τις χρειαζόμαστε. Πάντως το save με την Cardiff είναι πολύ ωραίο, λέει ο George Gamer. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, George. Χαίρομαι που το ευχαριστιέσαι. Λοιπόν, μπορώ να πάρω τις μισές 7 και να αφήσω το νερό. Να πάρω σίγουρα ένα κρέας.
Άλλο κρέας μου δίνεις. Α. Τιλ. Σου δώσα όπλα, μου δώσε φαγητό. Ο στρατός είναι έτσι αλλιώς αυτός. Για να δούμε, τελειώνει. Πρέπει να τελειώνει. Μέρα 40. Η μέρα ήταν ήρεμη. Α, δεν τέλειωσε. Οκ. Λοιπόν, έλα φάει το φαγητό. Μπορεί να είσαι καλύτερα. Είσαι, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, Κάτια πήγαινε κοιμήσου. Μπρούνο, Κάτια πήγαινε κοιμήσου. Μπρούνο, έλα φτιάξει καινούργιο φαγητό. Δύο μπορούμε να φτιάξουμε. Ωραία, θα φάτε. Παύλε, έλα βάλε κανένα καυσό ξυλό. Μπρούνο, φάει το ένα φαγητό. Πρέπει να μαζεύουμε πράγματα δηλαδή πάλι. Παύλε, έλα φάει το άλλο φαγητό. Μπρούνο, έλα εδώ κάτω. Και Παύλε, πήγαινε κοιμήσου. Νερά έχουμε, ζάχαρες δεν έχουμε πλέον. Πέρες έχουμε μπόλικες. Είσαι το βιβλίο, Προσανάματα 3. Για έλα φτιάξει κανένα προσάναμα. Με τα λίγα ξύλα που μας έχουν απομείνει. Φίλτρα. Δεν έχουμε να φτιάξουμε κι άλλο νερό, αν και έχουμε 18 νερό. Φτιάξε άλλα 5 προσανάματα. Οπότε ξαναπαίξει Battlegrounds από Σεπτέμβρη, παιδιά, που θα πάρω την Capture Card. Θα μπορώ να το στριμάρω σε 7.20. Έτσι λέει, τον Αύγουστο δεν θα κάνουμε κάποιο live. Και αν θα κάνουμε κάποιο έκτακτο έτσι, επειδή μου τη βίδωσε. Όχι γιατί δεν θα είμαι εγώ εδώ. Εδώ θα είμαι κατά πάσα πιθανότητα. Τι είναι αυτός? Έχει να μας κάνει, λέει, μια πρόταση. Θα την ακούσω την πρότασή σου. Φίλε, εσύ που περιμένεις την πόρτα. Φαίνεσαι λίγο ρέμπελος. Για πάνε, Μπρούνο, εδώ να δεις τι έχει να μας πει ο φίλος μας. Ναι, είμαι καινούριος. Τι θες? Υπάρχει, λέει, ένα εγκαταλειμμένο σπίτι, λέει, εδώ γύρω. Οι ιδιοκτήτες φύγανε από την πόλη, λέει, όταν ήταν ακόμα δυνατό να φύγουν. Αν με βοηθήσεις, λέει, να μπούμε μέσα, ίσως βρούμε κάτι σημαντικό εκεί πέρα. Τι λες? Πήγαινε, Μπρούνο. Λοιπόν, Κάτια tired, Παύλε tired, then day. Και guard εσύ, scavenge εσύ. Και πού να πάμε τώρα? Θα πάμε στο semi-detached house. Θα πάρω και το μαχαίρι γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
κόσμο εδώ πάνω. Δεν πιστεύω να λέει για μας. Πάμε κάτω. Μπορώ να ανέβω από εδώ, από το τραπεζάκι. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούσε να φύγει από την άλλη ρε. Εσύ άντησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φίλε μου. Ω, αυτό σχέστηκε τώρα πάνω του. Έλα μαγείρεψε. Φτιάξε και τα 30 κρέατα. Πάει ο Παύλε! Όπου το παίξα πάρα πολύ άσχημα. Νόμιζα ότι δεν θα με σκοτώσει. Ότι απλά θα ρίξει καμιά προειδοποιητική. Για να φύγω, γιατί λέει make him leave. Όχι, τι leave, να μην κάνει. Όχι να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Επήγαινε φάει και σύρε κάτια. Πρέπει να πάμε να ανταλλάξουμε. Δυστυχώς έχουμε ζάχαρες. Για έλα πήγαινε φτιάξε κάτι τέτοιο. Αλκοόλ. Πόσα έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε 5 consumables. Έχουμε και νερό. Θα φτιάξουμε κανένα φίλτρο άμα είναι. Φτιάξε αλκοόλ 1. Να πάμε να το κάνουμε trade με τους άλλους τους στρατιώτες. Να τους δώσουμε και το ένα το... Χάσαμε και το μαχαίρι ρε γάμο. Να τους δώσουμε και το περίστροφο άμα είναι. Κάτια εδώ, κάτω να φτιάξεις φίλτρα. Γεια σου G, τι κάνεις, πως είσαι. Φίλτρα. 3 φίλτρα είναι καλά. Ωραία emoticons, Ανδρέα. Σαν να μείναμε δύο.
πέφτες μας είναι sad. Γεια σου Παυλίδη, ναι άργησες κάνα 45 λεπτό, αλλά δεν πειράζει. Δεν έζησες το θάνατο του Παύλη ωστόσο. Θα το παίξω πολύ safe, γιατί αυτή τη στιγμή πάει να χαλάσει το save. Οπότε πάμε να κάνουμε τις ανταλλαγές μας, για καλό και για κακό. Κάτια... Σαντ και Τάιρ, το ξέρω. Κλασική μουσική. Κάνει κρύο, εντάξει, φυλακίες. Εδώ τι γίνεται, έρχονται οι peacekeepers. Άντε πότε θα έρθουν. Αυτή τη στιγμή θέλω απλά να τους περιμένουμε, λέει. Α, οποιαδήποτε στιγμή, λέει, τώρα μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος. Οκ. Καλό αυτό. Ξύπνησε ο Μπρουνό, οπότε κάποια πήγαινε κοιμήσου. Και εσύ μπορούν, ναι, θα πας εκεί να διαβάσεις το βιβλιαράκι σου. Γαράκι ανάβει. Αρχηγός. Θέλω να φτιάξω κάτι άλλο. Θέλω να πάμε να πάρουμε το αλκοόλ από εδώ. Και ενδέει. Σαντ και σαντ. Λοιπόν, εσύ θα κάνεις scavenge, θα κάνεις guard. Και πάμε στο military outpost. Παίρνουμε μαζί μας τα τομπάκο. Δεν ξέρω τι θα τα κάνετε, τα παίρνω ωστόσο. Παίρνω το περίστροφο. Παίρνω το ένα αλκοόλ. Και τα gun parts, φέρτα, δεν νομίζω να χρειαστούν. Πας και πάρουμε πράγματα. Γεια σας παιδιά, είμαι ξανά εγώ η Κάτια. Και ήρθα να ανταλλάξουμε. Πάρ' τα όλα, nothing special, interesting και interesting, ok. Λοιπόν, κρέας. Και 5 νερά, deal. Κάνε το exit. Κάτιες back, πες να τελειώσει ο πόλεμος, σε παρακαλώ. Μέρα 42. Γύρισε η Κάτια, μας κλέψαν, χρησιμοποιήσαμε 3 σφαίρες για να τους διώξουμε. Οκ, είσαι hungry. Έλα φάει το φαγητό. Ζάχαρες δεν έχουμε. Κάτια πήγαινε κοιμήσου. Χρειαζόμαστε φαγητό, θα φτιάξεις τώρα εσύ Μπρούνο, άραξε. 3 φαγητά θα φτιάξεις. George Gamer 00, εδώ πέρα δεν είμαστε αθλητικό κανάλι και δεν θέλω παδικά σχόλια και... Γενικότερα δεν θέλω κουβέντα για αθλητικά όταν παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι αθλητικό, οπότε κάποια στιγμή ίσως και να τα πούμε. Λοιπόν, φτιάξε τα 2. Νερό έχουμε, φίλτρα έχουμε, ας βάλουμε να γίνει νερό. Σε 3 μέρες λογικά τελειώνει. Δεν νομίζω ότι πάει σε μόνο σε στάνταρ αριθμό. Μπορεί να τελειώσει δηλαδή και σε 43 μέρες, 42. Έχω την εντύπωση. Φάε, Μπρούνο. Βάλε και κανένα νερό εδώ να γίνει. Α, ήρθαν τα κρέατα εδώ κάτω, ωραία. Θα βάλουμε την κονσέρβα. Ή τα κρέατα να βάλω. Το κρέας μάλλον θα ξαναβάλω. Λοιπόν, για έλα μάζεψε τα, Μπρούνο. Φωτιά θα ανάψω, ναι, ήρθε και ο trader, μια χαρά. Λοιπόν, καφέδες και τσιγάρα ξεχάστε τα. Α, τους έφυγε, του φύγε στην αγχωρία του Μπρούνο. Αρχιδιστής. Ξαναβάλε. Το κρέας. Βάζω και καμιά
Κάνω μια φωτιά εδώ πέρα. Δύο κασόξυλα μόνο. Και από ξύλα πώς πάμε. Άλια. Θα σπάσω τη μια καρέκλα. Μία καρέκλα έχω ωστόσο. Δεν έχω άλλα. Για πήγαινε φτιάξει καυσόξυλα, κάτι άλλο άνοιξε στο κύριο, το κύριο Μαλιάτσι. Για κάτσα φτιάξουμε καυσόξυλα εδώ, φτιάξαμε 5. Εσύ, για μίλα μαζί του. Λοιπόν, καφέδες ξεχάστε τους, ανταλλαγή καφέδες. Και τα φάρμακα εδώ. Very interesting και very common. Interesting, ε. Πέρδα τώρα. Άσου καφέδες. Παρήγγειλε κανένα καφεδάκι στα παιδιά, βρε τσιγκούνι. Όχι. Θα τους πάρω και τσιγαρά. Έλα. Και τσιγαράκι. Τρία τσιγαράκια. Και κανένα ξύλο. Πέρε και άλλα τσιγάρα εδώ. Πέρε και το καφέ, δεν μπορώ να το πάρω. Μπορώ να πάρω αυτά και ξανακάνουμε deal για το άλλο. Και μπορώ να σου δώσω ένα κουνούπι εδώ μέσα. Τριγυρνάει και μου τη δίνει. Φέρε τις σφαίρες. Φέρε τα καυσόξυλα να τα έχω έτοιμα. Από το να πάρω ξύλα, ας πάρω καυσόξυλα. Έτσι. Μπορώ να τσιμπήσω τίποτα άλλο με ζάχαρες. Πόσες ήθελε. 4 θέλει. Δύο. Φέρε το ένα αυτό. Άσε τις σφαίρες και φέρε καυσόξυλο. Φέρε ζάχαρες τώρα. Τις θέλω όλες τις ζάχαρες, ρε. Ωραία. Deal. Κλείς του πόρτα. Ευτύχη 122, καλώς ήρθες στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Για τη συμμετοχή λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Πες μας και ένα γεια στο chat άμα θέλεις. Θα φτιάξουμε και αλκοόλια να πάμε πάλι να τα ανταλλάξουμε. Μόλις τελειώσουν εδώ πέρα τα καυσόξυλα, φτιάχνουμε. New blood. Α, έλα ρε Κάτια, έλα ρε Κάτια. Λοιπόν, 3 αλκοόλ. Μέσα. 3 αλκοόλ. Νερό πρέπει να πάρουμε, θα πάρουμε τώρα, εντάξει. Και πήγαινε κοιμήσου, Μπρούνο. Μέχρι να γίνουν εδώ τα τέτοια, τα αλκοόλια. Για πείτε εσείς τι κάνετε, πώς περνάτε το καλοκαίρι σας. Έχετε πάει πουθενά διακοπές προς το παρόν. Θα πάτε. Δεν θα πάτε. Για πείτε μου. Ρώτησε να τον εντυπωσιάσεις να έχεις και άλλους υποστηρικτές στο chat. Λοιπόν, Παυλίδη, έχω αστείο. Γιατί ανέκδοτο αυτό δεν είναι αστείο, είναι λοιπόν. Σ' αρέσουν τα μαλλιά μου. Ποια μαλλιά, ρε, δεν τα βλέπω. Είναι που τα έχω αφήσει μακριά. Το τερματικό παιχνίδι που θα παίξω το χώρο, αν το παίξουμε, λέγεται Λούναση. Λοιπόν, θα πω ένα ακόμη.
Ο Γιώργος και ο Βασίλης πιάστηκαν στα χέρια. Έλα ρε, γιατί τι έγινε? Πολύ γυμναστική. Όπα. Τι ντου τρελό ήταν αυτό τώρα? Χαίρετε, χαίρετε σε όλα τα παιδιά που μπήκατε. Συγγνώμη που θα φύγετε με αυτά τα αστεία που λέω για τον Παυλίδη. Σηκώθηκε τέτοια. Αν βγει όλοι τώρα στον Άλεξ Μόρακ. Άσε ρε. Εσύ είσαι σάντε. Μπορώ να σε κάνω κάπως να μην είσαι σαντ. Μην το πάρετε με πονηρό τρόπο. Έλα πάρε εδώ τα ποτά. Και να πάμε να τα ανταλλάξουμε στον στρατό. Λοιπόν, end day. The war is over. Λοιπόν, ο πόλεμος τελείωσε. Επιβιώσαμε. Σκοτώσαμε δύο ανθρώπους, ωστόσο. Λοιπόν, και τώρα να δούμε το timeline του πολέμου μας. Λοιπόν. Ημέρα 6. Ο Μάρκο έσωσε ένα κορίτσι από ένα μεθυσμένο στρατιώτη που πήγε να τη βιάσει. Με αυτόν τον τρόπο όμως ο Μάρκο τραυματίστηκε και την ημέρα 9 πέθανε. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και έτσι πέθανε στο κρεβάτι του. Την ημέρα 10 αγνοήσαμε έναν επισκέπτη, ο οποίος ήταν στην πόρτα. Ίσως χρειαζόταν τη βοήθειά του, λέει, δεν ανοίξαμε. Δεν χρειαζόταν τη βοήθειά του, ήταν από το στρατό. Ημέρα 13 η Κάτια έψαχνε καταφύγιο και βρήκε σε εμάς. Έτσι την πήραμε μέσα στο σπίτι για να μας βοηθήσει αντί του Μάρκο. Ημέρα 23, ένας σνάιπερ μας πυροβόλησε. Πυροβόλησε τον αδερφό ενός γείτονα και πήγαμε και τους βοηθήσαμε. Την ημέρα 23 πήραμε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Ο Παύλε έκλεψε, αλλά και τους πήρε τα πάντα σχεδόν. Ημέρα 29, ζήτησαν βοήθεια από εμάς κάτι γείτονες για να μπαρώσουν το σπίτι τους και τους βοηθήσαμε. Θα παίξουμε, παιδιά. Την ημέρα 35, ένας γείτονας λέει μας ζήτησε να τους προστατέψουμε από τους ληστές και πάλι τους βοηθήσαμε. Δυστυχώς την ημέρα 40 ο Παύλε πέθανε ψάχνοντας για προμήθειες. Επισκεφτήκαμε ένα σπίτι πολύ επικίνδυνο, μας είδαν και μας πυροβολήσανε εν ψυχρό. Ημέρα 42 ο πόλεμος τελείωσε. Επιτέλους ήρθε η ειρήνη στο Πογκόρεν και αυτοί που κατάφεραν και επιζήσαν τον πόλεμο δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Ας δούμε λίγο τι κάνανε οι χαρακτήρες μας. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Μπρούνο έφυγε ψάχνοντας για το φίλο του. Για τη φίλη του, συγγνώμη. Η γειτονιά της είχε δεχτεί πολλούς βομβαρδισμούς και τα περισσότερα σπίτια ήταν ερείπια. Αλλά αυτή βρήκε καταφύγιο στο υπόγειο, που κατά κάποιο τρόπο περίεργο κράτησε. Παρόλο λέει, Μαρίν Μόκ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Και εσύ Λουσιάνο 2K17 Λουλ. Παρόλο λέει τις δυσκολίες που κατάφερε να επιβιώσει, ήταν πολύ χαρούμενο που είδε τον Μπρούνο ζωντανό και καλά. Μείνανε φίλοι λέει μέχρι και τη σημερινή μέρα. Φίλοι. Η Κάτια λέει χρησιμοποίησε τις επαφές της, τους γνωστούς της, να βρει τους γονείς της σε ένα κάμπ προσφύγων εκτός χώρας. Τους έφερε πίσω στην πόλη και τους βοήθησε να ξαναχτίσουν το σπίτι τους. Σύντομα λέει, αφού έβγαλε το καινούριο της ημερολόγιο, το οποίο έγινε best seller εννοείται, και τράβηξε την προσοχή όλου του κόσμου για τη μοίρα των αθώων πολιτών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Μάρκο για όλες τις προσπάθειες απλά ανταμείφθηκε με έναν κενό τάφο. Ίσως η γυναίκα του και οι κόρες του το βρούνε κάπως κάποια μέρα, εφόσον επιζήσανε και αυτές από τον πόλεμο, έτσι. Δυστυχώς ο Παύλε πέθανε, η οικογένειά του γύρισε πίσω στο Πογκόρεν για να επισκεφτεί τον τάφο του παιδιού της κάποια στιγμή. Ήθανε τόσο δυσάρεστο και μια θύμηση, ας πούμε, το τι έχουν περάσει. Άραγε οι νεκροί νιώθουν. Αυτό ήταν, παιδιά, αρκετά βαρύ. Δύσκολο το τέλος. Δυστυχώς πεθάνανε δύο άτομα. Σώσαμε ωστόσο δύο άτομα. Εμένα μ' άρεσε. Εμένα προσωπικά μ' άρεσε πάρα πολύ.
Λοιπόν, και τώρα, λέω να δούμε το χωροράκι που λέγαμε. Το χωροράκι το λέγεται, θα σας πω μισό λεπτό, λέγεται Lunacy Sent Roads. Είναι demo, θα βγει κάποια στιγμή, οπότε εγώ λέω να το δούμε, αλλά θα κλείσω τώρα το live και θα το ξανανοίξω στα καπάκια σε ένα δευτερόλεπτο. Όσοι δεν έχετε εικόνα, μπορείτε να κάνετε ένα refresh. Λογικά στους περισσότερους θα πάρει κατευθείαν εικόνα μόλις ανοίξω. Ωραία, Παυλίδη. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Χαιρετώ το YouTube. Γεια σου, YouTube. Αυτό ήταν η σειρά του This War of Mine. Αν την έχασες και ήθελες να δεις τα παιχνίδια που παίζουμε live, κάνε follow εδώ πέρα στο Twitch. Όχι εδώ πέρα, στο Twitch, για να ενημερώνεις πότε είμαστε live. Λοιπόν, αυτά. Ανοίγω καπάκια μετά.